Όπως προείπαμε. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ελπίζω στην κατανόησή σας λίγο περισσότερο από τον προηγούμενο ομιλητή. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ετέθη ένα ερώτημα χθες από τον κύριο Βαρουφάκη, το βρίσκω πολύ σωστό και θα περίμενα και μία απάντηση από τον κύριο Υπουργό. Πώς νομοθετείτε, ποιοι είναι οι άνθρωποι που σχεδιάζουν την εκπαιδευτική σας πολιτική, μόνοι σας, οι υπουργοί, οι εκάστοτε υπουργοί και εσείς, κυρία Υπουργέ? Το ερώτημα είναι κρίσιμο. Διότι, όπως είπε ο κύριος Καστανίδης, κάποτε υπήρχε ο Παπανούτσος. Νωρίτερα υπήρχε ο Γεωργούλης με τον Καραμαλή, ο ΚΔ Γεωργούλης. Και νωρίτερα υπήρχε ο Δημήτρης Γλινός και άλλοι μεγάλοι παιδαγωγοί, οι οποίοι είχαν όραμα και δεν ήταν απλώς διαχειριστές οδηγιών και καταστάσεων. Σήμερα τι γίνεται? Θα περιοριστώ στη δική μου θητεία επικυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μου αρέσει να κάνω τον ειδικό. Πολιτική ήταν η ευθύνη που ανέλαβα το Υπουργείο Παιδείας. Και αποτάνθηκα σε ανθρώπους κατεξοχήν ειδικούς παιδαγωγούς της πράξης αλλά και της θεωρίας. Συγκροτήσαμε την Επιτροπή Επιστημονική Κοινωνική Επιτροπή και Εθνικού Διαλόγου υπό τον πρόεδρο, τον καθηγητή κύριο Λιάκο. Συμμετείχαν εκπαιδευτικοί και παιδαγωγοί από όλο το φάσμα το πολιτικό, ανάμεσά τους και ο κύριος Μουτζούρης, νυν Περιφερειάρχης, τότε πρώην πρίτανης του Πολυτεχνείου. Έγινε διάλογος, βγήκε πόρισμα, το λάβαμε υπόψη μας. Δεύτερο επίπεδο διαλόγου. Η Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, όπου κάναμε έναν ευρύ διάλογο επί όλων των ζητημάτων των εκπαιδευτικών που ήταν επίκαιρα, στον οποίο διάλογο συμμετείχαν πρώην Υπουργοί Παιδείας, ο Μακαρίτης Αρσένης, η κυρία Γιαννάκου, ο κύριος Μπαμπινιώτης και άλλοι, παιδαγωγοί, οι εκπρόσωποι του ΙΕΠ, τότε ήταν πρόεδρος ο καθηγητής κύριος Κουζέλης και αντιπρόεδρος ο κύριος Χαραμής, ο γνωστός εκπαιδευτικός της πράξης, καθώς επίσης και ένα κύκλο συζήτηση στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων με τους μορφωτικούς ακολούθους όλων των πρεσβειών στη χώρα μας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτός ήταν ο διάλογος. Δεν κάναμε τους πολύξερους, δεν λέγαμε έχουμε ένα PowerPoint προεκλογικό, αυτό είναι το σύνθημά μας και προχωρούμε. Έτσι περιμένουμε να γίνει και ο διάλογος που δεν έγινε δυστυχώς. Αυτή η κυβέρνηση ακούει τους ειδικούς εν μέρη για την πανδημία, διότι η κυρία Κεραμέως ακόμη δεν απάντησε γιατί αρνιόταν να κλείσουν τα σχολεία για την πανδημία όπως εγγράφει. Αλλά δεν ακούει καθόλου τους ειδικούς για το θέμα της εκπαίδευσης. Όλοι οι πρόεδροι των παιδαγωγικών τμήματων της Ελλάδος λένε όχι αγγλικά στον νηπιαγωγείο. Ξέρω, πολλοί γονείς θέλουν να δώσουν στα παιδιά τους τη δυνατότητα. Μα απαντούν αυτοί οι ειδικοί να τους ακούσουμε. Όχι. Το ίδιο και στην Ευρώπη. Η μεγάλη πλειοψηφία, οι μεγάλες χώρες. Η Γαλλία, η Ιταλία, η Γερμανία, η Ολλανδία, η Σουηδία, η Δανία. Και πάει λέγοντας. Λένε όχι κάτω από έξι. Υπάρχουν και μερικές όπως η Κύπρος, η Μάλτα, για ειδικούς λόγους. Η Μάλτα έχει δύο γλώσσες, έχει μαλτέζικα και αγγλικά επίσημες γλώσσες. Η Κύπρος είναι μέλος της κοινοπολιτείας και άλλες ιδιαιτερότητες που έχουν να κάνουν με τις μειονότητες σε κάθε χώρα που έχουν και μειονωτικές γλώσσες. Εδώ είναι αυτό καινοτομία, εις βάρος και εναντίον της γνώμης των ειδικών. Έτσι θα νομοθετούμε. Ο κάθε υπουργός θα κάνει το κεφαλιού του ή θα ικανοποιεί πιέσεις από συντεχνιακά ή άλλα περιβάλλοντα. Αφήστε λοιπόν τη συζήτηση περί της Αμερικής. Εντάξει, υπόθηκε και αυτό. Στα άλλα να απαντάτε. Γιατί δεν λαμβάνετε υπόψη σας τους ειδικούς όταν νομοθετείτε? Δεύτερο θέμα, πολύ ουσιαστικό, είναι κατά τη γνώμη μου η εκπαιδευτική. Καμιά μεταρρύθμιση δεν γίνεται ερήμην και πολύ περισσότερο εναντίον των εκπαιδευτικών. Αυτές τις μέρες η εκπαιδευτική είναι εναντίον αυτών των μέτρων που εισηγήσετε εδώ. Δεν τους απαντάτε. Οι άνθρωποι στην πράξη κατήργησαν τη διάταξη για τις κάμερες της τάξης. Προσέφυγαν στην αρχή προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Έβγαλαν απόφαση όλων των προέδρων, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που ανήκουν στη ΔΑΚΕ, των προέδρων των ΕΛΜΕ, που λένε ότι υπάρχει κίνδυνος παραβίασης των προσωπικών δεδομένων και υπάρχει διάλυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας με τις κάμερες της τάξης. Εσείς τι λέτε ή δεν απαντάτε? Έτσι νομοθετείτε ερήμην και εναντίον των εκπαιδευτικών? Μπορεί να γίνει τίποτα στην εκπαίδευση έτσι? Λυπούμε με αυτόν τον αλαζονικό τρόπο που συμπεριφέρεται όχι μόνο εδώ μέσα στη Βουλή, αλλά δυστυχώς και αυτό είναι σημαντικότερο και απέναντι στους εκπαιδευτικούς. Κύριε Υπουργέ, οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, αρκετοί βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και όλη η αντιπολίτευση διαφωνούν με την διάταξή σας και τη διαγωγή που έχετε βάλει και μάλιστα για την αναδρομική επιβολή της διαγωγής στα πολιτήρια. Δεν θέλω να επαναλάβω τα επιχειρήματα. Ποιος παιδαγωγός σας το πρότεινε αυτό, σας εισηγήθηκε? Θέλω να ακούσω όνομα. Ποιος το εισηγήθηκε? Είναι σημαντικό. Επαναλαμβάνω.
και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και από το βήμα αυτό, αλλά και κάτω που κουβεντιάζουμε, είναι εναντίον αυτής της διάταξης. Θα επιμείνετε, θα τους βάλετε την αρχή της κομματικής πειθαρχίας, θα τους βάλετε κοσμία, άμα δεν ψηφίσουν τη διάταξη αυτή. Κάντε μια κίνηση, κίνηση ουσιαστική. Όχι να αφήσετε στη Δευτέρα και στην Πρώτη Γυμνασίου και Λυκείου και να το βγάλετε από το απολυτήριο. Δεν είναι κίνηση αυτή. Είναι γνωστά τα παιδαγωγικά ζητήματα, να μην τα επαναλάβω. Κύριε Υπουργέ, το νομοσχέδιο που μας φέρατε δεν αφορά όλη την εκπαίδευση. Αφορά ένα μέρος, ένα μικρό μέρος της εκπαίδευσης. Ουσιαστικά ο κορμός του νομοσχεδίου είναι τα λεγόμενα πρότυπα και πειραματικά σχολεία. Αυτά είναι 8 και μερικά παραπάνω σήμερα. Προβλέπεται να γίνουν από το Σεπτέμβριο συνολικά 50, άντε να γίνουν 100 του χρόνου σε ένα σύνολο χιλιάδων εκπαιδευτικών δομών. Αφορούν δηλαδή παιδιά που στην καλύτερη των περιπτώσεων θα είναι 10-15 χιλιάδες, όταν έχουμε περίπου 1 εκατομμύριο μαθητές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Τεχνικά λύκεια, γενικά λύκεια, ειδική αγωγή που δεν υπάρχει λέξη στο νομοσχέδιο μέσα. Απουσιάζει λοιπόν η εκπαίδευση από το νομοσχέδιό σας. Θα περίμενα να φέρετε ένα άλλο νομοσχέδιο που να αναφέρεται πράγματι στην πραγματική αναβάθμιση της εκπαίδευσης. Ανταυτού, έχουμε το ιερό δισκοπότηρο των πρότυπων και πειραματικών σχολείων. Λυπούμε, αλλά δεν πρόκειται για ουσιαστική αλλαγή, αλλά για απορρίθμιση της εκπαίδευσης. Ακούστε, ορισμένες καινοτομίες που λέτε ότι θα υπάρχουν στα πρότυπα σχολεία, όπως οι όμιλοι, όπως οι σχέσεις με πανεπιστήμια, είναι καλές καινοτομίες. Και θα περίμενα να τις βάλετε σε όλα τα σχολεία. Γιατί μόνο σε 30, 40 και 50 στην Ελλάδα. Σε όλα τα σχολεία. Αυτό είναι το πρόγραμμα. Εσείς όμως επιμένετε να κάνετε αυτό που λέμε ένα τριπλό σύστημα εκπαίδευσης. Τρεις ταχύτητες. Τα παιδιά που έχουν κάποια προσόντα, κάποια έφεση προς τη μάθηση, η αριστεία όπως λέτε, που δεν ορίζεται παιδαγωγικά τι σημαίνει αριστεία για παιδιά 12 ετών, όταν μάλιστα μεσολαβεί αμέσως μετά η ιστορία της εφηβείας, τέρα incognita. Για αυτά τα παιδιά λοιπόν λέτε θα πάμε σε λίγα σχολεία επιλεκτικά, επιλογής, όπως ανέφερε συγκεκριμένα και εύστοχα με τη θατσερική εμπειρία στην οποία αναφέρθηκε ο κ. Βαρουφάκης. Μάλιστα. Αποσπούμε λοιπόν, είναι αφέμαξη αυτή, τους καλούς μαθητές από τη γενική εκπαίδευση, από τα πολλά σχολεία και τους πηγαίνουμε υπό καλές προϋποθέσεις, να το δεχτώ αυτό που λέτε, αλλά μόνο εκεί καλές προϋποθέσεις, σε μερικά σχολεία σε όλη την Ελλάδα. Αυτό τι είναι; Είναι πρόνοια για την αναβάθμιση συνολικά της εκπαίδευσης. Και την ίδια ώρα, προσέξτε, όταν τα σχολεία δεν έχουν καλούς μαθητές και καλούς καθηγητές, όπως λέτε, θα πάνε όλοι στα πρότυπα, τότε πέφτει το επίπεδο της υπόλοιπης εκπαίδευσης. Των χιλιάδων σχολείων για τα εκατοντάδες χιλιάδες παιδιά. Και τα λίγα παιδιά που θα πηγαίνουν στα λίγα πειραματικά και στα λίγα πρότυπα θα είναι παιδιά, μάλιστα να δεχτώ άριστα, αλλά και αυτό είναι σχετικό που λέτε. Διότι εκεί θα αρχίσει ένα άλλο μοντέλο βαθμοθυρίας και σκληρού ανταγωνισμού. Είναι τυχαίο ότι φέρατε διάταξη που πήρατε πίσω τελικά μετά τις αντιδράσεις να βάλετε εξετάσεις από τα πρότυπα γυμνάσια στα πρότυπα λύκεια. Λέει δεν υπάρχει τέλος σε αυτή την ιστορία του μαραθώνιου των εξετάσεων, σε αυτή την ιστορία της αφέμαξης των παιδιών και της προσπάθειας να τους κλέψουμε την εφηβεία και την πραγματική τους διάθεση για μάθηση. Κύριε και κύριοι συνάδελφοι, θέλουμε όλη η εκπαίδευση να έχει σχολεία άριστα. Μπορεί να γίνει αυτό, να το επιδιώξουμε. Εμείς, για παράδειγμα, ως ΣΥΡΙΖΑ, φέραμε σχολείο ενιαίου τύπου για όλα τα δημοτικά σε όλη την Ελλάδα. Όχι μερικά, λίγα όπως ήταν παλιά, επί Διαμαντοπούλου. Λίγα, το 1/3 των σχολείων, σε όλα, σε όλη την εκπαίδευση. Και ταυτοχρόνως, φέραμε ένα νέο ΕΠΑΛ, το οποίο βραβεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά είναι συγκεκριμένες πράξεις, αυτές οι συγκεκριμένες πράξεις αριστείας, συγκεκριμένες πράξεις πρότυπων σχολείων. Παντού. Και όχι μόνο. Λόγω οικονομικών, όπως λέτε, τρόπων μερικά. Δεν είναι θέμα κοινωνικής κινητικότητας όταν ξεχωρίζουμε λίγες χιλιάδες παιδιά από το σύνολο των εκατοντάδων χιλιάδων και λίγα σχολεία, μερικές εκατοντάδες σχολείων από το σύνολο των χιλιάδων σχολείων για να κάνουμε, όπως λέτε, κοινωνική κινητικότητα. Αυτό, επαναλαμβάνω, είναι η μεταμφίεση της κοινωνικής ανισότητας. Είναι η μεταμφίεση, δυστυχώς, αυτού που αποδέχεται και ο Πρωθυπουργός και εσείς, ότι δηλαδή. Είναι μοίρα των ανθρώπων να ζουν μέσα στις κοινωνικές ανισότητες. Κύριε και κύριοι συνάδελφοι, τα πρότυπα σχολεία έχουν και μια αξιολόγηση εκπαιδευτικών που είναι πιλότος για γενίκευση από του χρόνου σε όλη την εκπαίδευση.
Είναι μια γραφειοκρατική αξιολόγηση. Θα κάνουμε συζήτηση αναλυτική. Είναι μια αξιολόγηση που έχει ένα μοντέλο νεοεπιθεωρητισμού. Δεν δίνει εμπιστοσύνη στον εκπαιδευτικό και δεν έχει προϋποθέσεις για οποιαδήποτε αξιολόγηση. Πρώτον, δεν υπάρχει μόνιμο προσωπικό συνολικά στην εκπαίδευση. Όταν έχει 40.000 εκπαιδευτικούς κάθε χρόνο που τους παίρνεις και τους ανακυκλώνεις χρόνο με τον χρόνο, τους αναπληρωτές, τότε αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να κάνεις ουσιαστική αξιολόγηση στην εκπαίδευση. Κλείστε, κύριε φίλε. Τελειώνω. Κλείστε. Όταν δεν έχεις επιμόρφωση, επίσης δεν μπορεί να κάνεις ουσιαστική αξιολόγηση στην εκπαίδευση. Τελειώνω με το θέμα της θεματικής εβδομάδας που είπε χθες η κυρία Υπουργός. Λέει η θεματική εβδομάδα του ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε πρόγραμμα, ήταν προαιρετική. Λάθος. Είχε πρόγραμμα που βασικοί αξονές τους ήταν το σώμα, η υγεία, η διατροφή, οι ανισότητες φύλου, τα ανθρώπινα δικαιώματα, η εξαρτήση, η αντιμετώπιση κυκλοφοριακής αγωγής και η έρευνα που έκανε το ΙΕΠ, το αρμόδιο για την πολιτεία όργανο, έδειξε ότι όλοι οι άξονες καλύπτουν στα σχολεία, σε πολύ υψηλά ποσοστά καλύπτουν τα σχολεία. Ήταν προαιρετική. Ψέμα δεύτερο κατά συρροή. Όχι. Όταν την έκοψε η κυρία Κεραμέως, ήταν υποχρεωτική εβδομάδα για τα γυμνάσια και τα δημοτικά. Και με αυτό κλείστε, κύριε Φιλή. Τελείωσα. Κλείστε. Τελείωσα. Κλείστε για να είμαι δίκαιος σε όλους. Θα είστε τίμιος, καμία τίμη. Okay, ευχαριστούμε πολύ. Ακούστε, κύριε Πρόεδρε, μία κουβέντα μόνο. Υπόθηκε για το θέμα της PISA, μία κουβέντα μόνο. Τα αποτελέσματα των PISA 2015 και 2018 είναι δικά σας αποτελέσματα. Κατά βάση, κυρία Κεραμέως, είναι αποτελέσματα διότι αφορούν την εξέταση των παιδιών των 15χρονων του 2015, που είναι αποκλειστικά δικό σας δημιούργημα. Οι 15χρονοι του 2018 φίτησαν στο δημοτικό όλο πριν το 2015 και στο γυμνάσιο όπως στο δημοτικό μετά το 2009 στα σκληρά μνημονιακά χρόνια. Παντού σε όλο τον κόσμο, λοιπόν, η κρίση και τα μνημόνια έφεραν χαμηλότερες επιδόσεις. Σας ευχαριστούμε, λοιπόν, κύριε φίλε. Για τις όποιες κακές επιδόσεις. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πολύ. Θα επιστραφούμε στη δεύτερη ομιλία. Μέχρι να ετοιμαστεί το...